Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα On Bet, η στοιχηματική εκπομπή του On Sports που έχει στόχο φυσικά να σας οδηγήσει στο ταμείο, όπως έχει συμβεί και στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε μέσα από το On Sports πάντα, με αρκετές επιτυχημένες προβλέψεις, δυνατά σημεία. Στις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε καταφέρει να βρούμε και αρκετές φορές τη βόμβα του κουπονιού, τα σημεία έκπληξη με πολύ μεγάλες αποδόσεις, όπως και ειδικά στοιχήματα. Οπότε, αφού έχει περάσει και μια εβδομάδα γεμάτη ευρωπαϊκά παιχνίδια, με αρκετές συγκινήσεις, άλλες προβλέψεις επιτυχημένες, άλλες όχι και τόσο, προχωράμε στο νέο κουπόνι που ξεκινάει σήμερα Παρασκευή και περιλαμβάνει φυσικά παιχνίδια τόσο από το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και από την Ευρώπη, αλλά και μπάσκετ με την Ευρωλίγκα να έχει ξεκινήσει, το Final Late του Champions League να είναι σε εξέλιξη. Έχουμε γενικότερα επιλογές, έχουμε πραγματάκια να ασχοληθούμε, οπότε δεν χάνουμε τον καιρό μας και πάμε γρήγορα να δούμε ποιες είναι οι βασικές μας προτάσεις. Ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, το μοναδικό παιχνίδι του Σαββάτου. Πιστεύουμε ένα παιχνίδι στο οποίο δύο ομάδες θα σκοράρουν, γιατί είναι και οι δύο ομάδες που βασίζονται αρκετά στους παίχτες που έχουν από τη μέση και μπροστά για να καταφέρουν κάτι καλό. Ειδικά ο Πανετολικός, ναι, μεν παίζει κλειστά στην άμυνα, αλλά δεν είναι ομάδα που εύκολα κρατάει το 0, δέχεται γκολ. Ο Αστέρας απ' την άλλη ξεκίνησε δυναμικά απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει γενικότερα μια πιο αισιόδοξη έτσι εικόνα για τη νέα σεζόν. Πιστεύουμε ότι μπορεί να σκοράρει και αυτό στο Αγρίνιο και να έχουμε τον γκολ στο 1.73. Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή νωρίς στις 4 σε παιχνίδι απέναντι στον Άρη, το οποίο είναι αρκετά οριακό, δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες. Έχει ξεκινήσει στραβά το πρωτάθλημα με την Ίντας Τρίπολη και την ισοπαλία στην Λάρισα. Χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα και τριγμούς και στο εσωτερικό του. Είναι δυσμενής η θέση του Ντάνι Πογιάτος αλλά και του τεχνικού διευθυντή του Τσάβι Ρόκα. Ο Άρης από την άλλη με τον Άκη Μάτζιο στο τιμόνι έμεινε στο χ με τα Γιάννη να έρχεται και αυτός από γκέλα. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα θεωρούμε ότι θα καταφέρει να κερδίσει και να επιβεβαιώσει τον Άσο που είναι και σε καλή απόδοση στο 1.95. Ατρόμητος ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος προέρχεται από την ισοπαλία απέναντι στον Όφι σε ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε καλά για τον ίδιο. Βρέθηκε να χάνει 2-1, τελικά πήρε βαθμό. Κατάφερε δηλαδή να σώσει το βαθμό σε μια πολύ δύσκολη έδρα και δείχνει στοιχεία ομάδας με χαρακτήρα. Από τον Ταμίρ Κάναντι δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Βέβαια το είχε δείξει και στο προηγούμενο περασμά του ο Αυστριακός προπονητής. Έχει φτιάξει μια συμπαγή ομάδα που παίζει αρκετά καλά και αποτελεσματικά. Η ΑΕΚ από την πλευρά της προέρχεται από το μεγάλο μάτς με τη Βόλφσμπουργκ στο Europa League. Υπάρχει δεδομένη κόπωση. Παρ' όλα αυτά έχει την ποιότητα να σκοράρει. Το δεδομένο είναι λοιπόν ότι πάμε με την ποιότητα της ΑΕΚ αλλά και την κόπωσή της να εκμεταλλευτούμε και θέλουμε να σκοράρουν και δύο ομάδες. Ένα γκολ στο 1.85 σε πολύ καλή απόδοση. Και κλείνουμε την τετράδα με το Λιόν Μαρσέι για ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι, ένα από τα παραδοσιακά μεγάλα μάτς της Ligue 1 στη Γαλλία. Η Λιόν έχει την ποιότητα να πάρει τον Άσο απέναντι στη Μαρσέι, η οποία είναι αρκετά καλή και φέτος. Ωστόσο, οι Λιονέ έχουν το προβάδισμα και θέλουμε να επιβεβαιώσουν την κυριαρχία τους στο 1.71. Και πάμε μετά τις βασικές προτάσεις να δούμε και τα ειδικά στοιχήματα, τα fan bets που κάνουν πάντα πιο διασκεδαστική την παρακολούθηση των αγώνων. Ξεκινάμε με το βράδυ της Παρασκευής. Χίμικη Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για τον νέο Παναθηναϊκό του Γιώργου Βόβορα σε μια δύσκολη έδρα απέναντι στη Χίμικη του ΣΒΕΝΤ, του πολυβόλου της EuroLeague. Έχουν απουσίες οι Ρώσοι, αλλά πιο πολλές και σημαντικές έχει ο Παναθηναϊκός που δεν έχει τον Σαντρός, δεν έχει τον Τζάκσον και δεν έχει και τον Άρον Βάιτ. Χωρίς τρεις από τους νέους του ξένους δηλαδή. Θα πάει ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, ποντάρουμε στον έναν από τους καινούριους παίχτες που έχει φέρει η ομάδα, ίσως τον πιο ποιοτικό παίχτη που έχει φέρει ο Παναθηναϊκός, τον Νεμάνια Νέντοβιτς, να σκοράρει περισσότερους από 17,5 πόντους σε απόδοση 1,80, όχι πολύ υψηλή, αλλά είναι μια καλή αρχή για τα fan bets. Επιστρέφουμε στο Παναθηναϊκός Άρης, που όπως είπαμε, επιζητούμε νίκη του Παναθηναϊκού στις βασικές μας προτάσεις. Για να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός θέλει γκολ, έχει πρόβλημα στο γκολ γιατί ακόμα δεν έχει βρει δίχτυα ένα από τα ατού του που είναι ο Καρλίτος. Στο παιχνίδι με τον Άρη, ο Ισπανός θα είναι λογικά και πάλι στην αρχική ενδεκάδα. Θέλουμε να ανοίξει πρώτο στο σκορ και να επιβεβαιώσει την απόδοση του 5.50. United Tottenham, επίσης πολύ μεγάλο μάτς για την Premier League. Η Tottenham έρχεται από μια επική πρόκληση στα πέναλτι απέναντι στην Chelsea στο League Cup σε ένα πολύ επεισοδιακό παιχνίδι. Με καυγά του Μουρίνιο με τον Lampard, με καυγά του Μουρίνιο με τον παίχτη του Dyer που τον έψαχνε στα αποδυτήρια. Έχει όμως καλή ψυχολογία απέναντι της United που θέλει να επιστρέψει στα καλά αποτελέσματα γιατί επίσης δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά όπως κάνει τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Solskjaer. Εμείς εδώ ευελπιστούμε να σκοράρει πρώτος ο Μάρκους Ράσφορντ για τους γηπεδούχους ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στη συνέχεια για να επιβεβαιώσει την απόδοση του 5.50. Και τέλος, ΠΑΟΚ Κόφη, δυνατό παιχνίδι στην Τούμπα την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Κράσνονταρ με τον τρόπο που ήρθε κιόλας. Τη στιγμή που ισοφάρισε το αμέσως επόμενο λεπτό δέχτηκε τον γκολ που τον καταδίκασε ουσιαστικά να μείνει εκτός της Champions League για ακόμα μια φορά και να συνεχίσει στο Europa League. Η λογική λέει ότι ο Άμπελ Φερέιρα θα ξεκινήσει αυτή τη φορά τον Αντώνιο Τσόλακ στην επίθεση της ομάδας.
Θέλουμε λοιπόν ο Κροάτης να ανοίξει πρώτο στο σκορ κόντρα στους κριτικούς και να επιβεβαιώσει την απόδοση του 3,50. Και μετά τις ειδικές προτάσεις, πάμε και στην κατηγορία της βόμβας που πάντα έχει την υψηλή απόδοση. Που κυνηγάμε το καλό αποτέλεσμα ενός outsider απέναντι σε ένα φαβορί για να επιβεβαιωθεί και η έκπληξη. Πάμε στην Ισπανία και Μπαρσελόνα Σεβίλη, μεγάλο μάτς στο Καμπ Νου για την La Liga. Η Μπαρσελόνα δείχνει ότι έχει επιστρέψει σε μια καλή έτσι ροή εμφανίσεων. Παρ' όλα αυτά, απέναντί στην Σεβίλη, μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα με προσωπικότητες, με χαρακτήρα, θα επιστρέψει και ο Ράκιτιτς σαν αντίπαλος της Μπαρσελόνα στο Καμπ Νου. Η ομάδα από την Ανδαλουσία έχει τα φόντα να καταφέρει να φρενάρει την παρέα του Λιονέλ Μέση, του πιτσιρικά Φατί και όλων των υπόλοιπων παιχτών που επιλέγει πλέον ο Κούμαν για την ενδεκάδα των Blaugrana. Στηρίζουμε λοιπόν το Χ σε απόδοση 4 για την έκπληξη αυτής της εβδομάδας. Αυτές λοιπόν ήταν οι προβλέψεις του OnBet για το νέο κουπόνι που ξεκίνησε να τρέχει σήμερα Παρασκευή και θα διαρκέσει ως και την Δευτέρα. Ευχόμαστε φυσικά όσοι ακολουθήσετε να περάσετε από το ταμείο, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Γεια σας!